είμαστε στο booth της Huawei. Το οποίο δεν θα λέγω ότι είναι booth, περισσότερο hall είναι, ένα ολόκληρο hall σχεδόν καταλαμβάνει. Πέρσι το είχα πει χωριό. Πέρσι το έχεις πει χωριό. Ναι. Τώρα δεν είναι χωριό, είναι πόλη εξελίσσεται. Και εξελιγμένη πόλη. Και εξελιγμένη πόλη με πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα από πλευράς τεχνολογίας, τα οποία νομίζω ότι αξίζει να πάμε να τα δούμε. Φύγαμε. Βασικό θέμα στο hall της Huawei, γιατί πρακτικά hall είναι εδώ πέρα, είναι το 5.5G. Το οποίο θα μπορεί να το ξέρετε και ως 5G Advanced, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μία από τις επόμενες εκδόσεις του 5G. Στην προηγουμένη περίπτωση, η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι οι πολύ ψηλότερες ταχύτητες διακίνησης δεδομένων, όπου μιλάμε ότι πλέον φτάνουμε στα 10 Gbps στο όσον αφορά τη λήψη δεδομένων, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Το latency πέφτει στα μερικά millisecond. Ελάχιστα. Και όλα αυτά σημαίνει ότι μπορείς να δώσεις μια σειρά από καινούργιες υπηρεσίες, πέραν δηλαδή της ψηλότερης ταχύτητας στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες όπως είναι η αυτόνομη οδήγηση, υπηρεσίες που σχετίζονται με την εμπειρία του πελάτη, υπηρεσίες που σχετίζονται ακόμα και με το ότι μπορείς να δώσεις εξασφαλισμένη ποιότητα των υπηρεσιών. 3D βίντεο μας είπανε, industrial services, ναι, και άλλα πολλά. Τα οποία θα μπορέσουμε να τα δούμε συνεχίζοντας. Και εδώ στο χώρο της Huawei βλέπουμε μια υπηρεσία η οποία ενδιαφέρει εμάς, θα έλεγα. Και τους τρεις μας. Είναι μια υπηρεσία την οποία μπορεί να προσφέρει ένας πάροχος σε δημοσιογράφους ή σε influencers, όπως είπαμε. Ή σε εταιρείες που κάνουν παραγωγή περιεχομένου, γενικότερα βίντεο περιεχομένου. Ακριβώς. Στην περίπτωση των δημοσιογράφων υπάρχει ένα 5G backpack με τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπου ο δημοσιογράφος μπορεί να κάνει εύκολα τη δουλειά του, δηλαδή να κάνει ένα live βίντεο, να ανεβάσει το περιεχόμενο γρήγορα, χωρίς να υπάρχει αυτός ο φόβος ότι δεν θα έχει την απαραίτητη ταχύτητα. Και να ανέβει το περιεχόμενο στο production. Ναι, στην περίπτωση βέβαια του influencer δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα από το smartphone. Και αυτό δεν χρειάζεται να πάει να ανέβει, γιατί μπορεί να το κάνεις και live το κομμάτι. Οπότε με το live στην ουσία βελτιώνεται η ανάλυση και η ποιότητα της εικόνας. Ναι. Μιλάμε για μια υπηρεσία time-based, δηλαδή ο influencer ή ο δημοσιογράφος πληρώνει στον πάροχο ανάλογα με την ώρα που θέλει να ξοδέψει και φυσικά την ταχύτητα που θέλει να χρησιμοποιήσει. Αυτό εδώ το σενάριο στο hall της Huawei σίγουρα θα μου λύσει τα χέρια, γιατί μιλάμε για ένα αυτόνομο όχημα. Και όντως είναι ένα αυτόνομο όχημα το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως είναι το LiDAR και διάφορες άλλες, προκειμένου να μπορεί να κινείται αυτόνομα μέσα σε κλειστούς χώρους, μέσα σε κλειστές εγκαταστάσεις, σε ένα κάμπους ενδεχομένως. Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο. Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο. Αυτό είναι εδώ πέρα, γιατί υπάρχει σύνδεση μεταξύ των οχημάτων που κυκλοφορούν μεταξύ τους. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Μπορεί να έχει και σύνδεση βέβαια σε ένα 5.5G δίκτυο, προκειμένου να εκπαιδευτεί καλύτερα για να μπορεί να, να οδηγείται καλύτερα. Ένα. Αλλά και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το επόμενο βήμα είναι προφανώς όταν μπορεί να βγει στον δρόμο, όπου εκεί πέρα χρειάζεσαι το 5.5G δίκτυο, το οποίο ειδικά όταν προσφέρει ακρίβεια μέχρι και ένα μέτρο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε ξαναζητήσει. Και ένα τρίτο σενάριο είναι ότι αν κάτι πάει στραβά, μπορεί κάποιος να αναλάβει remotely να το χειριστεί. Σε αυτό εδώ το σημείο στο hall της Huawei είδαμε έναν εικονικό δημοσιογράφο. Τι σημαίνει αυτό? Πήγαμε μέσα, καθίσαμε και στην ουσία η AI αλληλεπίδρασε με όλα όσα τις λέγαμε και δημιουργήθηκε μία συνέντευξη χωρίς να υπάρχει καν απέναντί μου άνθρωπος. Ήτανε πραγματικά σαν να μιλάω με άνθρωπο, αλλά μιλούσα με την τεχνητή νοημοσύνη. Μία άλλη επίδειξη που γίνεται στο booth της Huawei, αυτό το τεράστιο χώρο, είναι το αποκαλούμενο FTTR, δηλαδή Fiber to the Room. Το έχουμε ξαναδεί εδώ πέρα, είναι πέρσι. Η αλήθεια, πέρσι. Αλλά πλέον έχει φτάσει σε απίστευτα ίσως νούμερα, δηλαδή πόσο ταχύτητα φτάνει στο δωμάτιο. Μόλις 10 Kbps. Μόλις. Εντάξει, μα αυτό είναι που βλέπεις για να φτάσει το... Ναι, είναι γενικότερα και η εγκατάσταση όπως μας είπαν είναι πολύ εύκολη. Πανεύκολη, είναι με αυτοκόλλητη ταινία στην ουσία, το βγάζεις από τη μία και το κολλάς κατευθείαν στον τοίχο και το πας στο δωμάτιο. Και αυτό είναι μια αλλαγή σε σχέση με πέρσι όσον αφορά την εύκολη εγκατάσταση. Άρα σημαίνει ότι κάποιος θεωρητικά θα μπορούσε να το κάνει και σπίτι του, μόνος του, αυτό λέμε. Χωρίς να πληρώνει λεφτά για εγκατάσταση. Καταρχήν, έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα πρέπει να βρεις κάποιον να σου το εγκαταστήσει και αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, 10 Gbps στο δωμάτιό σου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιστορία. Η AI για ακόμα μία φορά, Κώστα, σε έκανε ζωγραφιά. Όχι εμένα, εσένα σε έκανε καλύτερα βασικά. Ναι. Όχι, εσένα εγώ θα σε έκανε. Πω ότι το τίμος ήταν καλύτερο. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα πήγαμε, βγάλαμε φωτογραφία, είπαμε σε τι πίνακα θέλουμε να μας προσθέσει και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης το αποτέλεσμα ήταν εξωπραγματικό. Μας πρόσθεσε σωστά πάνω στον πίνακα
Και Κώστα, από ό,τι κατάλαβα, μπαίνει και σε βίντεο όλο αυτό το κομμάτι. Ναι, γενικότερα όπως μας λένε, το Generative AI δημιουργεί ευκαιρίες, δημιουργεί growth. Είναι το μέλλον, μα βασικά και το παρόν. Και δημιουργεί περιεχόμενο γενικά. Η Huawei στο booth της έχει πάρα πολύ χώρο αφιερωμένο, όπως είναι προφανώς, στο AI και στις εφαρμογές του AI. Και έχει μάλιστα δείχνει μερικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές, μία εκ των οποίων θα έλεγα ότι είναι η αγαπημένη του Κώστα εδώ του Σκιαδά. Είναι αυτή που βρίσκεται πίσω μας. Οπότε, Κώστα, το αφήνω σε εσένα να μας εξηγήσει τι ακριβώς μας δείχνουν εδώ πέρα. Νομίζω θα γίνει αγαπημένη πολλών ελληνικών εταιριών, αφού αφορά το επόμενο επίπεδο μιας υποστήριξης. Στην ουσία, τι κάνει? Φέρει το chatbot, το AI chatbot, στο επόμενο επίπεδο, δίνοντάς του φωνή. Αλλά ο άλλος που θα παίρνει τηλέφωνο δεν το καταλαβαίνει. Θα νομίζω ότι μιλάει με κάποιον άνθρωπο. Και παράλληλα, τι γίνεται, βλέπει κατευθείαν ποιος τον έχει καλέσει, το AI chatbot. Βλέπει στοιχεία για τον χρήστη. Ακριβώς, πόσες ώρες έχει καλέσει, αν το πρόβλημά του δηλαδή συνεχίζεται. Καταλαβαίνει δηλαδή αν είναι εκνευρισμένος, ποιο είναι το mood. Ναι, καταλαβαίνει ακόμα και το mood, αν είναι εκνευρισμένος, για να αντίστοιχα να προσαρμόσει τις απαντήσεις του. Καταλαβαίνει, μάλλον γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του δικτύου, αφού μιλάμε για παρόχους, οπότε να δώσει μια πιο έγκυρη πληροφορία στον συνομιλητή του, ενώ αφού κλείσει το τηλέφωνο μπορεί να του στείλει και εξατομικευμένη προσφορά. Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και δείχνει προς τα που κινείται η αξιοποίηση του AI, θα έλεγα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα είδαμε στο booth της Huawei εδώ στην MWC. Το 5.5G και όλες τις νέες τεχνολογίες στα καλύτερά τους και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν έλειπε και από αυτό εδώ το booth. Πάρα πολύ εντυπωσιακό και μιλάμε για την επόμενη γενιά του 5G και έχει ενδιαφέρον.